Πάμε τώρα στην περιοχή της Βάρης και στην Βίκη Χατζή να δούμε τι γίνεται με τις ταβέρνες της περιοχής. Καλησπέρα, Βίκη. Προς το παρόν δεν βλέπω τη Βίκη, βλέπω ένα κοκορέτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έτσι, Αντώνη μου. Έτσι μπήκαμε αμέσως στο κλίμα της ημέρας. Η απόψινή βραδιά, Αντώνη, επιβάλλει παραδοσιακά τσίκνισμα, επιβάλλει διασκέδαση και καλοπέραση. Όλοι έχουμε ανάγκη να βγούμε και να διασκεδάσουμε. Μακάρι, πραγματικά το εννοώ, μακάρι να μπορούσαμε εκτός από την εικόνα να σας μεταφέρουμε και τις μυρωδιές. Εδώ ο κύριος Βασίλης Χιαμέτης, εξαιρετικός ψύστης, έχει βάλει, όπως βλέπετε, στη σούβλα το κοκορέτσι, τα παϊδάκια, τη γουρνοπούλα και μας έχει πραγματικά σπάσει τη μύτη και βασανίζει τον ουρανίσκο μας. Κύριε Σιαμέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στον Αντώνη, στους ακροατές σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε με την εικόνα να μεταφέρουμε και τις μυρωδιές, γιατί μια εικόνα έχει χίλιες λέξεις. Μήκη, να ρωτήσουμε, μας πόσο να ρωτήσουμε κόσμο περιμένετε μου, απόψε. Ναι. Να ρωτήσουμε τον κύριο αν είναι τα πάντα γεμάτα για σήμερα το βράδυ, γιατί για οικονομική κρίση μιλάμε, αλλά οικονομική κρίση σήμερα τουλάχιστον δεν βλέπουμε. Είστε γεμάτοι, ρωτάω, Αντώνη, ως Ρόιτερ, διότι περνάμε και οικονομικά δύσκολες εποχές. Το βέβαιο είναι ότι απόψε βεβαίως θα είμαστε γεμάτοι. Οι εποχές είναι δύσκολες, η εποχή είναι δύσκολη. Αυτό δεν λέει τίποτα, δηλαδή ούτε εμείς ονόμαστε με μία μέρα την Τσικνοπέμπτη, ούτε όλη η κατάσταση. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τη δική μας πόρτα, πιθανόν περισσότερο από κάθε άλλη πόρτα. Παρόλα αυτά, ο κόσμος, όπως μου λέγατε, είναι προετοιμασμένος να βγει. Απόψε το βράδυ περιμένουν πολύ κόσμο, Αντώνη, διότι τις προηγούμενες ημέρες, τους προηγούμενους μήνες, αν θέλεις, δεν βγήκανε τόσο. Τα πράγματα ήταν πιο μετρημένα, πιο μαζεμένα, οπότε απόψε θα εκτονωθούν λιγάκι. Δυστυχώς, οι απόκριες δεν ήταν μόνο η Τσικνοπέμπτη. Η απόκριση ήταν τρία Σαββατοκύριακα και κατέληξε να είναι μόνο η Τσικνοπέμπτη. Ας μην γκρινιάζουμε σήμερα, Βίκη μου, ας μην γκρινιάζουμε σήμερα. Είναι μια μέρα γλεντιού. Δεν φτάνει αυτό για μας. Να πούμε εμείς βεβαίως στους φίλους καταστηματάρχες να κόψουν και καμιά αποδειξούλα σήμερα, έτσι, μέρα που είναι, αφού υπάρχει και κίνηση. Και να ευχαριστήσω πολύ και καλές δουλειές να ευχηθώ.